Το 2018 το σωματείο εργαζομένων στην ΕΙΑΣ προσέφυγε στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά της μεταφοράς των μετοχών της εταιρείας στο υπερταμείο βάσει των προβλέψεων του τρίτου μνημονίου του ΣΥΡΙΖΑ. Το σωματείο δικαιώθηκε την άνοιξη του 2022 και σύμφωνα με την απόφαση του ΣΤΕ οι μετοχές πρέπει να επιστραφούν στο ελληνικό δημόσιο. Ωστόσο, τον Ιούλιο του 2022 η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έφερε τροπολογία που πρακτικά ακυρώνει την απόφαση του ΣΤΕ και οι μετοχές παραμένουν στο υπερταμείο. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, όπως φανερώθηκε και συμπορία των εξελίξεων με την Ελληνιστική Αρχή, στοχεύει με άθλια τεχνάσματα και μεθοδεύσεις να προχωρήσει το σχέδιο της παραπέρα ιδιωτικοποίησης ΕΙΑΔ, της ολοκληρωτικής παράδοσης σύνδευσης και της αποχέτευσης της πόλης στα χέρια μεγαλοεργολάβων και επιχειρηματικών κολοσσών που λιμένονται και παραχθούν στο κλάδο. Βεβαίως, οποιοδήποτε ανάγχωμα στείνεται σε αυτά τα σχέδια κρίνεται θετικό και το στηρίζουμε. Η απόφαση του ΣΤΕ πρέπει να γίνει σεβαστή. Όμως, προχωρώντας στη σκέψη κάποια βήματα παρακάτω, το διακύβευμα για τους εργαζομένους σε ΕΙΑΘ για όλη την πόλη είναι τι κατεύθυνση και ποιους στόχους πρέπει να έχει ο αγώνας για τη διασφάλιση του δημοσίου χαρακτήρα του νερού. Ποιοι είναι οι εχθροί και ποιοι πραγματικοί σύμμαχοι σε έναν τέτοιο αγώνα. Δεν ξεχνούμε λοιπόν διαχρονικά ποιοι υπηρέτησαν και υπηρετούν την προβληματικοποίηση του νερού. Έχουμε πλούσια πείρα να διακρίνουμε ποιους υπηρετούν τον αγώνα προς όφελο των λαϊκών συμφερόντων από εκείνους που ποντάρουν στις καλένδες και στις απλές κυβερνητικές αλλαγές. Απαντώντας λοιπόν στο αρχικό ερώτημα, θα πούμε ότι πρέπει να ξυλωθεί το νομικό προστάσιο της 62.000 όπως υπόθηκε από τους προηγούμενους. Το τρέχω λίγο γρήγορα αυτό το κομμάτι. Και θα θυμίσουμε ότι η εχθρή του λαού σε αυτήν την υπόθεση συνειδητοποίησης ΕΙΑΔ ξεκίνησε με την είσοδο στο ναό του Τζόγου το χρηματιστήριο 2001 και από τότε συνεχώς ενισχύεται ο εμπορευματικός χαρακτήρας σύμφωνα με τους νόμους της αγοράς. Δεν ξεχνάμε επίσης ότι η προσφυγή του σωματείου κινήθηκε κατά διοικητικής πράξης κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Η τροπολογία της Νέας Δημοκρατίας προστάτευσε πρόβληψη νόμου του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι φανερή λοιπόν η σύμπλευση αυτών των κομμάτων στους κοινούς, βάλτε εισαγωγικά, εθνικούς στόχους εξυπηρέτησης της αντιλαϊκής ατζέντας. Οι ίδιοι που τώρα υποκρατικά αντιδρούν είχαν στρώσει το δρόμο από κυβερνητικές θέσεις. Ύποπτο ρόλο παίζουν και μια σειρά πολιτικές δυνάμεις που εμφανίζονται ως αγωνιστές, αλλά στη τελική ανάλυση παίρνουν αυταπάτες για τον ρόλο του σημερινού αντιλαϊκού κράτους και της αστικής δικαιοσύνης. Εφόσον η απόφαση του ΣΤΕ μιλάει για νερό κοινωνικό αγαθό και η ΑΘΕ, η ΔΑΠ, δημόσιες υπηρεσίες, αρκεί μόνο μια αλλαγή στη μετοχική σύνθεση. Να θυμίσουμε ότι η υπόλοιπη μετοχική σύνθεση λέει 24% υπερταμείο, 26% στην ελεύθερη διασπορά και ένα ποσοστό από αυτό ήδη στις ΣΟΕΣ. Και ρωτάμε, μπορεί το καθεστώς συνοθήλευμα να διαχειρίζεται ένα κοινωνικό αγαθό? Είναι επίσης υποκρισία να μιλάμε για δημόσια διαχείριση, χωρίς να ανοίγει μέτωπο με τους εργολάβους που λιμένονται το χώρο. Στην ΕΙΑΘ σήμερα έπρεπε να εργάζονται 800 περίπου εργαζόμενοι για να καλύπτει και να λειτουργεί σε όλες τις εκφάσεις τεχνικές και διοικητικές, και μόνο το 1/3 από αυτούς είναι στην ΕΙΑΘ με πλήρη δικαιώματα και σύμβαση. Οι υπόλοιποι είναι εργολαβικοί σε κακοπληρωμένες και απαιτητικές εργασίες χωρίς πλήρη δικαιώματα για να συμπιέζεται το μισθολογικό κόστος και να έχει το εργολάβος και να τσιμπάει την επιταγή του από την ΕΙΑΘ. Δεν διαλέγουμε μικρότερο κακό από τη μεριά μας, αν θα είναι ένας γίγαντας πολυεθνικός κολοσσός ή πολύ μικρή ντόπιοι εργολάβοι. Για τη μεγάλη εικόνα δύο λόγια, πρόσφατα παραδείγματα μεταξύ του εκκρεμούς κρατικοποίησης και ιδιωτικοποίησης. Το επαναλαμβανόμενο μοτίβο έχει ως εξής. Το κράτος με χρήματα του λαού στείνει τις υποδομές και σβήνει τις ζημιές για τους ιδιώτες όποτε αυτές προκύψουν. Ο ιδιώτης βάζει τα μεγαλεπίβολα επενδυτικά σχέδια και καρπώνει τα κέρδη. Η ανάγκη της οικονομίας, ασχέτως ποιος είναι στην κυβέρνηση, είναι αυτός που επιβάλλει η ιδιωτικοποίηση ή η κρατικοποίηση. Γι' αυτό δεν πέφτουμε από τα σύννεφα όταν σοσιαλδημοκράτες βάζουν σφραγίδα σε ιδιωτικοποίησεις ή φιλελεύθεροι προχωρούν σε μερικές κρατικοποίησεις. Σε κάθε περίπτωση, ο λαός είναι ο μοναδικός χαμένος που υπομίζεται τα βάρη είτε άμεσα με αύξηση των τιμολογίων και χειροτέρευση των υπηρεσιών, είτε έμεσα μέσω της αύξησης της φορολογίας, είτε ακόμα και με δύο τρόπους ταυτόχρονα. Ένα σύνθημα που έχει πέσει στην ΕΙΑΘ είναι αυτό της δημοκρατικής εκτροπής αυτή την περίοδο. Όμως πρέπει να σκεφτούμε όσον αφορά τον ρόλο της δικαιοσύνης, αν επαρκεί μια απόφαση του ΣΤΕ και αν πρέπει μόνο εκεί να στηριχτούμε. Γιατί το ΣΤΕ είναι που νομοποίησε τα μνημόνια, με απόφασή του κρίθηκε συνταγματική σύσταση της Πανεπιστημιακής Αστυνομίας και άλλα πολλά τέτοια παραδείγματα.
για ποινικοποίηση απεργίας, ποινικοποίηση των δράσεων των συνδικαλιστών κτλ. Εμείς λοιπόν λέμε, προσπαθώ να σεβαστώ λίγο και τον χρόνο, ένα λεπτάκι, δεν θα πω ξανά το πλαίσιο των δικαιωμάτων, των αιτημάτων υπόθηκε πριν. Απλώς θα πούμε ότι μόνο η παρέμβαση του λαϊκού παράγοντα μπορεί να επιβάλλει θετικές εξελίξεις μέσα από τον έλεγχο, μέσα από ένα αγώνα οργανωμένο.